θα συμβούν μάλλον την προσεχή εβδομάδα. Η τηλεόραση του Sky πάντα κοντά σας, θα σας ενημερώνει για οτιδήποτε συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο και καθημερινά, αλλά και θα στις εκπομπές το Σαββατοκύριακο. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας. Βέβαια, αναλυτικότερη αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το βράδυ στην εκπομπή Πρωτάθλημα Sky, που θα την εξαρχίσουμε από σήμερα. Κάθε βράδυ στις 9 θα είμαστε κοντά με όλη την αθλητική κίνηση και όχι μόνο από το ποδόσφαιρο. Επισημαίνω. Από το ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά όχι μόνο. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν που ήσουν κοντά μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Πανιόνιο. Ναι. Τι χρειάζεστε. Τι χρειαζόμαστε. Με καλή χρονιά τη φετινή, τι χρειαζόμαστε. Τι χρειαζόμαστε. Ναι. Και σε εσένα προσωπικά που νομίζω τελειώνει το συμβόλαιό σου. Ναι, ναι, τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Θα συνεχίσει τον Πανιόνιο. Θα δούμε. Μάλιστα, εντάξει, από σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ήρθε η ώρα να δώσουμε για μία ακόμη φορά το λόγο στον Φίλιππα Αθανασίου. Φίλιππα, προλαβαίνουμε το βίντεο ή όχι. Ή το βίντεο δυστυχώς όχι, Χάρη, δυστυχώς όχι. Αλλά πρέπει να πούμε τα αποτελέσματα. Πάνω στο βίντεο θα το έχουμε το βράδυ. Σίγουρα αυτό θα είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά. Στην Πορτογαλία λοιπόν, στο Εστορίλ, νικητής ο David Goulder με την Williams Renault. Ο David Goulder που έκανε μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση, δεν άφησε περιθώρια σε κανένα να διεκδικήσει τη νίκη. Ήταν και ο ταχύτερος άλλωστε των δοκιμών. Στην δεύτερη θέση, με πάρα πολύ καλό αγώνα, ο Γερμανός Schumacher με την Benetton Renault. Τρίτος, ο Βρετανός Damon Hill. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Η επόμενη μάχη για την Φόρμουλα 1, το Grand Prix που θα γίνει στη Γερμανία, στο Nürburgring, την 1η Οκτωβρίου, Χάρη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιππα. Κυρίες και κύριοι, Sky Sport τέλος για σήμερα. Πρωτάθλημα Sky στις 9 το βράδυ. Μην χάσετε το ποδοσφαιρικό ραντεβού μας και όχι μόνο ποδοσφαιρικό. Προς το παρόν, καλό σας απόγευμα.